Είχαμε την τύχη να κάνουμε αυτή την έξπο στο Πάλε Ποτέ Κέντρο του Καπιταλισμού για να δείξουμε το αντίπαλο παράδειγμα. Ότι εδώ μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική αναφορά, όχι μόνο στην αναπαραγωγή του κέρδους και κυρίως όχι στη δημιουργία ενός κέρδους φούσκα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πέρυσι που κάναμε την πρώτη έξπο, βρεθήκαμε όλοι μαζί, είδαμε για πρώτη φορά ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι φορείς. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα που καταμετράμε περίπου 1.200 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, συνιστούν σίγουρα ένα πρώτο βήμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα για να μπορέσουμε να τα καταστήσουμε ανταγωνιστικό μοντέλο, ένα τρίτο μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Τους εξηγούμε ότι είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ότι προσπαθούμε όλες οι ενέργειές μας να είναι προς όφελος των μελών και της κοινωνίας. Βλέπουμε μία προσπάθεια γενικά όσον αφορά και το κοινωνικό κομμάτι αλλά και το περιβαλλοντικό. Σε κάθε περίπτωση η Expo έχει κορυφαία σημασία διότι βοηθά να μαθευτεί στο ευρύ κοινό τι σημαίνει κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία για να αρχίσουμε να γινόμαστε περισσότεροι. Είχαμε στο μυαλό μας ότι το ίδιο το πεδίο θα μπορούσε να γίνει ο φορέας εκείνος που δίνει συμβουλές, που βοηθάει δηλαδή τους πολίτες να φτιάξουν μια νέα καλό. Μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Οι αποκοινού δραστηριοποιούνται στο κλάδο της αγροδιατροφής, μια παρέα ουσιαστικά ανθρώπων που μοιραζόμασταν εργασιακά το μάζεμα των ελιών. Ξεκινήσαμε έτσι και σιγά σιγά ανοιχτήκαμε. Σήμερα είμαστε στα 35 μέλη. Από αυτά τα 17 είναι εργαζόμενοι στο συνεταιρισμό και μιλάμε για ένα συνεταιρισμό ο οποίος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Οι δυσκολίες είναι στο κομμάτι της διάθεσης των προϊόντων. Επειδή είμαστε συλλογικότητα, έχουμε τις συνελεύσεις μας, άρα συνεχώς όλες οι δυσκολίες μπαίνουν σε ένα τραπέζι και συζητούνται σε κύκλο. Και αυτό δεν το κάνει δύσκολο, το κάνει εύκολο. Ο χώρος της κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Οπότε αποφασίστηκε να αναδειχτούν τώρα μετά από ένα χρόνο ρήμανσης οι κλάδοι, για να μπορέσει να αρχίσει να φαίνεται ότι σε όποιο κλάδο και να δραστηριοποιείσαι, μπορεί να βάλει μέσα το μικρόβιο τη κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία. Τις μέρες της έκθεσης τρέχουμε το Pop-up Hub, που είναι ένας χώρος που ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στους ίδιους εκθέτες να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν την εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους και να δικτυωθούν με τους υπολείπους. Είμαι ο Διονύσης Μαυραγκάνης, είμαι από την κινησία επιλογής Καλούδια. Ουσιαστικά παράγουμε μικρά κομμάτια πληροφορικής, εκμεταλλευόμαστε την χρήση του διαδικτύου γενικότερα για την πληροφορία, ανάλογα με τον στόχο που μας θέτει ο πελάτης. Αυτό το κάνουμε για βιοποριστικούς λόγους. Η κοινωνική διάσταση είναι ότι χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία η οποία παράγεται από την επαγγελματική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κώδικες, εφαρμογές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί η κοινωνία για να μπορέσει να γίνει καλύτερη. Θα είμαστε στο κλάδο της ανακύκλωσης, μπορούμε να διαχειριστούμε πλαστικό καπάκι. Προσπαθούμε να το ξαναγυρίσουμε μέσα από βιομηχανίες πλαστικό στην παραγωγική διαδικασία. Τελευταία έχουμε τάξει ήδη από μπαμπού καθημερινής χρήσης, όπως είναι οι μπατονέτες, οδοντόβουρτσες. Από εκεί παίρνουμε κάποια ποσά τα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε άτομα με κινητικά προβλήματα και βέβαια να ανοίξουμε και θέσεις εργασίας. Είμαστε ο κοινωνικός συνεταιρισμός ΚΙΣΠΕ Αθηνά Ελπής. Σκοπός είναι η επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο μέσω της εργασίας ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπου είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων. Στην έκθεση είμαστε παρόντες με την δράση της εστίασης. Το mentality στην ουσία είναι η μητέρα δύο πραγμάτων. Είναι το mentality εστιατόριο, όπως είπαμε, και το mentality catering. Κάνουμε μια δουλειά που μπορεί να έχουμε και κάποιες άλλες απολαβές ηθικές, ψυχικές, και αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Διοργανώνουμε εκθέσεις και φεστιβάλ
με θέμα την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει αρκετές δράσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ο σκοπός είναι να προβάλλουμε την Ελλάδα και ό,τι καλό έχει, εμπόριο, υπηρεσίες, αγαθά και τον πολιτισμό της, μέσα από τη συνεργασία και το συνεταιρισμό. Αυτά, όπως ξέρετε και εσείς, δεν είναι εύκολα πράγματα, ειδικότερα αν δεν υπάρχει κεφάλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πολεμάμε και ατενίζουμε το μέλλον με το μέγιστο της αισιοδοξίας που μπορεί να βγάζουμε από μέσα μας. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην πραγματικότητα συνιστά το πρότυπο, το παράδειγμα προς το οποίο θα θέλαμε να κινηθούμε όλοι. Για μένα, ο βαθύτερος λόγος είναι ο εργασιακός. Οι εργαζόμενοι είναι κύριοι του εαυτού τους, μοιράζονται ισότιμα, δίκαια τον παραγόμενο πλούτο. Αυτά που έχουμε σχεδιάσει και θα αρχίσουν να υλοποιούνται είναι πρωτίστως χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί στο τέλος της μέρας χρειάζεται μια υλική ενίσχυση αυτών των εγχειρημάτων. Και νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε σε ένα στάδιο ακόμη πιο πέρα, που θα δούμε και όλα αυτά πώς θα έχουν τρέξει, πώς θα έχουν υλοποιηθεί και τι χρειάζονται πια από εκεί και πέρα οι φορείς για να λειτουργήσουν. Ονομάζομαι Άγγελος Νιώτης, η Κινσέπ ονομάζεται Mind the Bark και το αντικείμενό της είναι η εκπαίδευση και η φροντίδα ζώων συντροφιάς. Θέλουμε να ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να γίνονται λίγο πιο υπεύθυνοι όσον αφορά τη συμπεριφορά του ζώου μέσα στο αστικό περιβάλλον. Σε εκπροσωπώ την Κινσέπ Ορεινή, η οποία έχει έδρα στο Αργυρό Πηγάδι, είναι το πιο ορεινό χωριό του Δήμου Θέρμου στο νομό Ιδρύο Καρνανίας. Ο σκοπός της είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Αλλά πέρα από εκεί είναι μια ιδέα της συμμετοχής των πολιτών από κάτω προς τα πάνω. Εμείς οι ίδιοι να οργανωθούμε, να προτείνουμε, να συμμετέχουμε στην κοινωνία, τη μικρή, τη μεγάλη, για να μπορέσουμε να δώσουμε κατευθύνσεις και να αλλάξουμε πράγματα. Μια άλλη πρόταση θα ήταν στην επόμενη Expo, ίσως να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να έχει επισκεψιμότητα από φοιτητές. Θα ήταν χρήσιμο τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε να μπουν στο στίβο, να δουν τι γίνεται έτσι και κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ δυνατή για να μπορέσει να περάσει και ένα διαφορετικό μήνυμα του κόσμου ότι υπάρχει και άλλη μια όψη που μπορούν να βοηθήσουν οι ομάδες των ανθρώπων, η κοινωνία. Το αποτέλεσμα το δείχνει το αύριο, όταν ομάδες οι οποίες μπορεί να μην γνωρίζονται μεταξύ τους έρχονται σε μια συνεργασία και οι συνεργασίες αυτές αποδίδουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε νομίζω ότι είναι μια απάντηση που δεν έχει άμεση ανταπόκριση αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται στο έργο και θέλει και χρόνο για να φανεί όλο αυτό.